Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η ακρίβεια καλπάζει, εμπέζει τους εργαζόμενους στο δημόσιο με τις αυξήσεις κοροϊδία που έδωσε από 1/1/24, δηλαδή 38 με 42 ευρώ καθαρά το μήνα. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χατζηδάκης με περίσσιο θράσος δηλώνει πως η μέση καθαρή αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2024 είναι 1.425 ευρώ. Όταν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πήραν τα καθαριστικά τους και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την κοροϊδία. 14 χρόνια μετά τα μνημόνια, όπου οι αποδοχές μας μειώθηκαν κατά 40%, κατηργήθηκαν τα δώρα, επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης 2%, πάγωσε η διετία 16-17, μειώθηκε το αφορολόγητο, η κυβέρνηση προκαλεί με τα ψίχουλα της εισοδηματικής της πολιτικής και οδηγεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός που καλείται να ζήσει στα νησιά με ενίκιο της τάξης των 350 και 500 ευρώ το μήνα, αμείμεται με 734 ευρώ καθαρά το μήνα. Ένας νοσηλευτής με 680 ευρώ καθαρά. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα για τους δημόσιους λειτουργούς, έχει όμως για ημετέρους. Τους διοικητές των οργανισμών και των φορέων του δημοσίου, τα δικά της παιδιά, στους οποίους έδωσε αυξήσεις 76% το μήνα. Χρήματα υπάρχουν. Απλά μοιράζονται αλλού. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οφείλουμε να αντιδράσουμε όλοι μαζί ενωτικά και δυνατά. Στις 28 του Φλεβάρη απεργήσαμε και φροντοφωνάξαμε «Φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο». Στις 21 του Μάη συνεχίζουμε τον αγώνα με νέα απεργία και διεκδικούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις και όχι αυξήσεις κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα, ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας. Διεκδικούμε οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί στοιχειοδός η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων, συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς μας, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 16-17, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς, υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλιση και άλλα, και να αναβαθμιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Στο βήμα θα έρθει η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, η Μαθίας, η Χαρά, η Αξούριστο. Καλησπέρα σας. Θα είμαστε εδώ και θα αντιστεκόμαστε. Θα ξεκινήσω με ένα ποίημα ενός Παλαιστίνιου ποιητή, του Σαμίχ Κάσεμ, και το αφιερώνω σε όλες και όλους που σήμερα αγωνίζονται για τα δικαιώματά μας, για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου, ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου, ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης, ίσως σοριαστώ γυμνός και πεινασμένος εχθρέ του ήλιου, αλλά δεν παζαρεύω. Και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι, θα αντιστέκομαι, θα αντιστέκομαι. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στην ενέργεια σαρώνουν τους μισθούς. Οι εργαζόμενοι οδηγούμαστε στη φτωχοποίηση. Εμπορευματοποιούν την υγεία. Επιβάλλουν ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια. Υπονομεύουν τη δημόσια υγεία. Μετά τα απογευματινά χειρουργία, επιπληρωμή, προανήγγειλαν αυξήσεις των τιμών σε πολλά φάρμακα που θα ισχύσουν μετά τις ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρακάμπτοντας το Σύνταγμα, προχωρεί σε πλήρη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Παραδίδει την δημόσια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στις δυνάμεις της αγοράς.
προανήγγειλε νέα μέτρα για ψήφισμα, όπως το Εθνικό Απολυτήριο με σκληρό σύστημα εξετάσεων, διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ελεύθερη επιλογή σχολείων και αλλαγές στην ειδική αγωγή σε βάρος μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, συνέχεια εντείνει την επίθεσή της για την επιβολή της αξιολόγησης, ώστε να συνδεθεί με τους μισθούς, πριν παραγωγικότητας, άρση της ακόλουτης μισθολογικής, υπηρεσιακής και βαθμολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και προπαντός της ίδιας της μονιμότητας. Μάλιστα, αύριο ξεκινάει το διαγωνισμό PISA και δείχνει για μια ακόμα φορά ότι αγνοεί τη σχολική πραγματικότητα και αδιαφορεί για τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου. Βρίσκω λοιπόν και εγώ την ευκαιρία από το βήμα αυτό να απευθυνθώ σε όλες τις συναδέλφες και τους συναδέλφους μου και να τους πω ότι αυτός ο διαγωνισμός στην ουσία αντιστρατεύεται βασικές παιδαγωγικές αρχές. Οδηγεί σε κατηγοριοποίηση και κατάταξη των σχολείων, των μαθητών και μαθητριών αλλά και των εκπαιδευτικών. Προσανατολίζει τη διδασκαλία σε προσχεδιασμένα μαθήματα και ενισχύει τη στήρα αποστήθηση σε βάρος της κριτικής και δημιουργικής μάθησης. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι και πάλι στους συναδέλφους και τους λέω ότι αύριο έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ στάσεις εργασίας στο ωράριο διενέργειας του διαγωνισμού PISA. Καλούμε επίσης όλους τους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά τους να πάρουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Δεν έχουν καμία συνέπεια εάν δεν συμμετάσχουν εκεί. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με αυταρχισμό και καταστολή όποιους αντιστέκονται στην πολιτική της. Έχει στηθεί ολόκληρη βιομηχανία πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Λάρισα και ελπίζουν ότι με την καταστολή, τις απειλές και τον εκφοβισμό θα τελειώνουμε την αντίσταση, τη δικιά μας. Το ΙΠΕΘΑ με συνεχείς προσφυγές κατά της αξιολόγησης προσπαθεί να σταματήσει τον αγώνα. Καταδεικνύει όμως και την αδυναμία του να αντιμετωπίσει τον αγώνα αυτό και γίνεται ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει την πολιτική της με απαγόρευση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η απεργία. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα με ισχυρά όπλα την απεργία, αποχή, τις στάσεις εργασίας και τον κλιμακώνουμε μαζί με το συλλογικό μας όργανο. Υπογράφουμε μαζικά σε κάθε σύλλογο την δήλωση απεργίας αποχής και προχωράμε χωρίς υποχωρήσεις. Συμμετέχουμε στις στάσεις εργασίας για να μην μπουν οι αξιολογητές στην τάξη και να μην διενεργηθεί ο διαγωνισμός PISA. Απαντάμε στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης που επιδιώκει να καταργήσει κάθε συνδικαλιστική δράση που ανατρέπει την πολιτική της. Υπερασπίζουμε το δημόσιο σχολείο και την εργασία μας και διεκδικούμε αλλαγές προκρίνοντας αιτήματα με βάση τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Σε μια τέτοια κατεύθυνση λοιπόν, διεκδικούμε οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο, επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων, συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς μας, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-17, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς και να αναβαθμιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Ζητούμε προστασία της πρώτης κατοικίας από τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Λέμε όχι στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, όχι στην ατομική αξιολόγηση και όχι στο διαγωνισμό της PISA. Λέμε όχι στην ίδρυση των ιδιωτικών ΑΕΗ. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλες και για όλους. Διεκδικούμε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, αξιοπρεπή συντάξη στα 30 χρόνια δουλειάς ή στα 60 έτη εργασίας, κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Τέλος, είμαστε ενάντια στη γενοκτονία που συντελείται τώρα και ζητούμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ευχαριστώ.